Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής, σαν αιτία των πυρκαγιών που στοίχησαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές στην Αυστραλία, αποκρύπτει ότι υπάρχει επιστήμη και τεχνολογία σήμερα ικανές να περιορίζουν, προλαμβάνουν και καταστέλουν τις συνέπειες φυσικών φαινομένων. Δεν μπορεί να αποτελούν δικαιολογία οι όποιες αλλαγές στο κλίμα. Αντίθετα, θα έπρεπε εκείνες να σημαίνουν ακόμη περισσότερες πολιτικές ευθύνες στις κυβερνήσεις, που όχι μόνο δεν παίρνουν τα αναγκαία μέτρα, αλλά αντίστροφα αποδυναμώνουν την πολιτική προστασία και πυρόσβεση. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει αυτή την καταστροφή χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με λιγοστό προσωπικό. 80% είναι εθελοντές πυροσβέστες, με μέσα δανεικά από άλλες χώρες. Ανάλογο σχεδιασμό προβλέπει και το Rescue για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περικοπές με βάση το απαράδεκτο κριτήριο κόστους-οφέλους, που δεν περιορίζονται στην Αυστραλία, αποτελούν κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Να μην συμβιβαστεί ο λαός με τις φυσικές καταστροφές, με το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Η λαϊκή οργή πρέπει να γίνει οργανωμένος αγώνας για περιβάλλον και γη λαϊκή περιουσία, για μέτρα ασφαλείας και προστασίας του λαού.